Διεθνή ηλεκτρονικά, έντυπα και τηλεοπτικά μέσα ενημέρωση σχολιάζουν και σήμερα την χθεσινή αεροπειρατεία στο Αιγυπτιακό Αεροσκάφο. Η Κύπρο, η Λάρνακα, η Ορόκληνη, τα κίνητρα του αεροπειρατή, η σέλφη με τον Βρετανό επιβάτη αλλά και η προσωπική ιστορία του Σαΐφελ, την Μουσταφά και τη Μαρίνα από την Ορόκληνη αναλύονται εκτενώ. Την καλύτερη σέλφη τη ζωή του χαρακτήρισε στην εφημερίδα Δεσάν ο βρεθανό Μπεν Ιν τη φωτογραφία που τράβηξε δίπλα από τον αεροπειρατή. Η selfie έγινε viral και όπω εξηγεί ο Μπεν, την τράβηξε γιατί ήθελε να δει από πιο κοντά τη ζώνη με τα κρυχτικά του αεροπειρατή που στο τέλο αποδείχθηκαν ψεύτικα. Την ανέβασε μάλιστα στο Facebook και καλούσε του φίλου και του γνωστού να ανάψουν την τηλεόραση και να παρακολουθούν τι γίνεται. Το διασκέδασε, ομολόγησε. Ωστόσο σήμερα η selfie του Βρετανού επιβάτη επικρίνεται με του ειδικού να τονίζουν ότι η πράξη του θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για όλου εάν ο αεροπειρατή είχε όντω εκρηκτικά. Με αφορμή τη χθεσινή αεροπειρατεία, πολλά μέσα φιλοξενούν και απόψει ειδικών για θέματα ασφαλεία στα αεροδρόμια και στι πτήσει και κάνουν λόγο για λυπή μέτρα στα Αιγυπτιακά αεροδρόμια. Μια συζήτηση που είχε ανοίξει άλλωστε και πριν από μήνε από την βόμβα στο ρωσικό αεροσκάφο. Πάντω, χιλιάδε άνθρωποι από όλο τον κόσμο μετά τη λήξη τη αεροπειρατεία σχολίασαν με χιούμορ στα μέσα κοινωνική δικτύωση τα όσα διαδραματίστηκαν. Η Κύπρο, η Ορόκληνη, η Λάρνακα και τα προσωπικά κίνητρα του δράστη ήταν σε όλε τι αναφορέ. Ενδεικτικό το ότι έγιναν 87.000 αναρτήσει στο Facebook και άλλε τόσε στο Twitter με το hashtag Ορόκληνη.